Αυτοί ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα ήταν τεχνικό. Εγώ να. Σας λέω ότι το πρόβλημα είναι τεχνητό. Έτσι. Υπάρχει μια κίνηση ακραίας πρόκλησης. Ένα προς ένα αποδομή ο Απόστολος Τζιτζικώστας μιλώντας στο Open τα προκλητικά επιχειρήματα των τουρκικών αρχών που προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο, χαρακτηρίζοντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας προβοκάτορα. Αυτά που λένε οι Τούρκοι δυστυχώς υποτιμούν την νοημοσύνη μας και δεν μπορούν να σταθούν ή να πείσουν κανέναν. Προφανώς και ήταν επί τούτου. Αλλά ήταν ένα λάθος τελικά για αυτούς αυτή η επιλογή. Και ο λόγος έχει να κάνει με το ότι εγώ δεν επισκεπτόμουν την Τουρκία με την εθνική μου ιδιότητα, την επισκεπτόμουν με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η πρόκληση της Τουρκίας έχει λάβει πλέον διεθνείς διαστάσεις. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας υποστήριξε πως οι προβοκάτσιες έχουν γίνει δεύτερη φύση για την Τουρκία, η οποία διολυσταίνει συνεχώς σε τακτικές προκλήσεων από το βαθύ κράτος. Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων αδιαπραγμάτευτη, κύριε Καμπουράκη. Και όταν είμαστε σε αποστολή στο εξωτερικό, εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες, δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας. Φυσικά, φυσικά. Αυτό που φάνηκε όμως από αυτή την ιστορία είναι προφανές. Υπάρχει μια διολίσθηση της Τουρκίας στα άκρα, φοβάμαι χωρίς επιστροφή. Από την πρώτη στιγμή αυτής της περιπέτειας, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, οι Δήμαρχοι Σμύρνης και Κωνσταντινούπολης ήταν οι μόνοι αξιωματούχοι που επικοινώνησαν μαζί του, εκφράζοντας τη λύπη και το θυμό τους. Μάλιστα, τα καρφιά του Εκρέμη Μάμογλου κατά των αρχών της ίδιας της χώρας του συνεχίζουν να προκαλούν την οργή του φιλοκυβερνητικού τουρκικού τύπου. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya dönük niyetler farklı adımları atmazlar. Dün Sayın Tzitzikostas'a yapılan muamele elbette ki kabul edilemez.